Για όλα όσα βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, μίλησε στο ITV αντιδήμαρχος αναπτυξιακού προγραμματισμού Νατάσα Τιρούζα, που επικεντρώθηκε και στο θέμα των LEND, λέγοντας ότι θα έρθει το ζήτημα εκ νέου για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή. Το θέμα, να θυμίσουμε, έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις, καθώς η αντιπολίτευση είχε εκφράσει ενστάσεις για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Η κυρία Νατάσα Τιρούζα υποστήριξε ότι θα πάει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, ενώ στο μεταξύ αναμένεται να ξαναέρθουν τα LEND για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή τη φορά με την κοινή πρόταση συζήτησης από 24 Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης. Το αίτημα αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την επίσπευση της ενεργειακής αναβάθμισης του αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε απορρίψει την πρόταση Δημοτικής Αρχής για ορίμανση του έργου μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου. Θα προχωρήσουμε στην προγραμματική με την Περιφέρεια για τα LED, μιας και δεν μπορέσαμε προηγουμένως να πείσουμε όλη την αντιπολίτευση για να προχωρήσει η αντικατάσταση των λαμπτήρων. Υπάρχουν διάφορες δράσεις οι οποίες... Θα προχωρήσετε για τα LED με την Περιφέρεια. Θα γίνει μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, με προγραμματική, με την Περιφέρεια και μετά θα γίνει ένας διαγωνισμός με απόλυτη διαφάνεια όπου θα κριθεί ποιος θα είναι ο ανάδοχος για να προχωρήσει το έργο και να περάσουμε σε μια άλλη εποχή για τα Γιάννα όσον αφορά την αντικατάσταση των λαμπτήρων για ενεργειακή αναβάθμιση, ας πούμε, σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων και του Δήμου και των πολιτών. Η κυρία Ούζα αναφέρθηκε και σε δράση που αναμένεται να παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα σε χώρο που έχει διαμορφωθεί στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωνιτών και στα πλαίσια προγράμματος θα δίνεται, όπως είπε, η ευκαιρία σε μικρές startup επιχειρήσεις για να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία για να προωθήσουν το έργο τους. Αυτό που μπορώ να σας πω, το οποίο είναι πάρα πολύ άμεσο, είναι ότι υλοποιείται, ξαναλέω, την επόμενη εβδομάδα η πρώτη δράση του Δήμου. Δηλαδή δεν είναι για ένταξη, έχουν ενταχθεί διάφορα πράγματα, αλλά αυτό είναι το πρώτο που υλοποιούμε την επόμενη εβδομάδα σε χώρο του πνευματικού κέντρου. Είναι μια θερμοκοιτίδα για εταιρείες, μικρές startups, εταιρείες από νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες, όπου εκεί, σε αυτό το χώρο, μέσα στο Δημοτικό Κέντρο, θα παραχωρείται όλος ο τεχνολογικός προεξοπλισμός που μπορεί οι άνθρωποι να μην βρίσκουν πόρους και υλικά που χρειάζονται για να υλοποιήσουν μια καινοτόμα ιδέα. Αυτό το πρόγραμμα, κυρία Τύρου. Το πρόγραμμα είναι Ίντερνετ Ελλάδας Ιταλίας και εταίροι από τον ελλαδικό χώρο είμαστε εμείς, ο Δήμος Ιωνιτών και το Επιμελητήριο Πάτρας.